Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γόνιμος διάλογος, με πολλά επιχειρήματα, πολλές φορές και με αντιπαράθεση, οξία, ίσως έγινε η συζήτηση και στις επιτροπές και στην αρχή συζήτηση και στην κατάρθωση συζήτηση. Επίσης και προχθές, πλούσιος και γόνιμος διάλογος εδώ σε αυτή την αίθουσα, στην συζήτηση επί της αρχής. Ξεκινώ με μια διαπίστωση και με ένα ερώτημα. Η διαπίστωση. Γνωρίζουμε πλέον ότι ο μοναδικός πάροχος δικτύου είναι σήμερα η DJEA. Και γνωρίζουμε πλέον με ποιο τρόπο, με ποιες μεθοδεύσεις και με ποιο σκοπό ήταν ο μοναδικός υποψήφιος πάροχος δικτύου. Το ερώτημα. Είναι δυνατόν αυτός ο μοναδικός πάροχος δικτύου, διατυπώθηκε άλλωστε και από τον ίδιο τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση. Είναι δυνατόν αυτός ο μοναδικός πάροχος δικτύου, δηλαδή των συχνοτήτων προς τους παρόχους προγράμματος, να αποτελεί καρτέλ του συνόλου των ιδίων των παρόχων προγράμματος, δηλαδή των καναλιών που είναι και τα μοναδικά μέλη της DJEA. Και όμως είναι αυτά τα κανάλια με τη μορφή εταιρείας και ουσιαστικά ως καρτέλ, είναι οι γνωστοί σε όλους μας πάροχοι προγράμματος, είναι ταυτόχρονα και τα μέλη του καρτέλ που είναι ο πάροχος δικτύου και συχνοτήτων. Δηλαδή, έχουμε περίπτωση που ο πάροχος δικτύου δίνει σήμα στα ίδια τα μέλη του, δηλαδή στον εαυτό του. Το πότε, το πώς και το γιατί είναι πλέον γνωστά σε όλους μας. Το φαινόμενο αυτό συνιστά εκτός από σκαστή παρανομία, συνιστά και μια αθλειότητα, όπως τη χαρακτήρισαν και οι υπουργοί και ο πρόεδρος της Βουλής. Ας κρατήσουμε λοιπόν τη γνώση αυτού του φαινομένου και ας πάμε στη ρυθμίση του νομοσχεδίου. Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία που για μας, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τους αρμόδιους υπουργούς και τους βουλευτές του, αποτελεί μια θεσμική τομή στον χώρο της ενημέρωσης. Για την οποία το μόνο για το οποίο μπορεί να μας κατηγορήσει κάποιος είναι ότι έρχεται καθυστερημένα. Για κανένα άλλο λόγο. Γιατί κατά τα άλλα το παρόνομο σχέδιο αποτελεί επιτακτική πολιτική ανάγκη, κοινωνική επιταγή και πρωτοβουλία δημοκρατικού χαρακτήρα. Αφού καλύπτεται το θεσμικό κενό που όμως το πολιτικό σύστημα για 25 ολόκληρα χρόνια αρνήθηκε να καλύψει. Παρά το γεγονός ότι η σωρία αποφάσεων ανωτάτων δικαστηρίων, κυρίως του ΣΤΕ, μιλούσαν για ανομαλία και έλλειψη νομιμότητας στον χώρο του τηλεοπτικού τοπίου. Σήμερα εμείς, το νομοθετικό σώμα της χώρας μας, για πρώτη φορά συζητά ένα νομοσχέδιο που επιχειρεί να βάλει τάξη στο τοπίο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Τάξη που δεν μπαίνει επί 25 συναπτά έτη. Και όταν μιλούμε για τάξη, δεν εννοούμε τίποτα περισσότερο από εκείνα που διάγνωσε πολλές φορές το ΣΤΕ για τη διαρκή παρανομία που επικράτησε και επικρατεί στο τηλεοπτικό τοπίο. Επειδή έχει συμπληθεί ο χρόνος της ομιλίας μας και δεν θέλω να αναγνώσω βασικά τμήματα των αποφάσεων του ΣΤΕ, δίνω μία χαρακτηριστική από τις πάμπολες αποφάσεις του ΣΤΕ σχετικά με την διαπίστωση αυτής της παρανομίας, της ανομαλίας, της αθλειότητας. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδίως των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μπορεί κανένας να κοφεύει στην άθλια σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα που κραυγάζει για παρέμβαση και αλλαγές, όταν μάλιστα το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας, μερικοί μάλιστα που δηλώνουν θεσμολάγνη, στιγματίζει μια μακρόχρονη παρανομία και ο στιγματισμός αυτός κοντένει το κράτος δικαίου και κελιδώνει το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Όπως αναφέραμε και προχθές στη συζήτηση επί της αρχής, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κεφάλαια για τη διαδικασία διοδότησης των παρόχων περιεχομένου, την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής ψηφιακού σήματος με τη δημιουργία του δικτύου της ΕΡΤ, την παρέμβαση για τη λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου Επικοινωνικής Πολιτικής, την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων Επικοινωνίας, καθώς και τη δημιουργία του Μητρώου Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης, κάτι που κρίνουμε ως πάρα πολύ σημαντικό, παρά το γεγονός ότι προς το κεφάλαιο αυτό ασκήθηκαν οξύτατες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Αλήθεια, υπάρχει Έλληνας πολίτης που να πιστεύει βάσιμα ότι η κατάσταση όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται? Μπορεί να ισχυριστεί κανένας εδώ μέσα ότι είναι ευχαριστημένος με την υπάρχουσα κατάσταση? Δεν μπορεί να υπάρχει κανένας οπαδός, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κανένας οπαδός της παρανομίας, της αθλειότητας, της απαξίωσης, της παρακμής. Γιατί η σημερινή κατάσταση έχει ακριβώς αυτά τα θλιβερά χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε σήμερα ότι υπήρξε μετοχολόγιο ιδιοκτήτη καναλιού, στο οποίο υπήρχε υπεράκτια εταιρεία, offshore εταιρεία δηλαδή. Πράγμα που καταδεικνύει το ίδιο και το μέγεθος του μεγάλου λάθους με το οποίο πορεύτηκε το ελληνικό κράτος και οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Και σήμερα είναι μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα να κερδίσει σε αξιοπιστία, σε κύρος, σε αποτελεσματικότητα, σε σύμπνοια με την κοινωνία που διψά για δικαιοσύνη και νομιμότητα. Και όταν όλοι διαπιστώνουμε τη θλιβερή αυτή κατάσταση, θα έπρεπε να βρούμε κοινούς βηματισμούς τουλάχιστον σε αυτά που πρέπει άμεσα και επιτακτικά να αλλάξουν. Αυτό θα πει θεσμική συνένεση. Το αξιώνει η κοινωνία. Και μπορούμε να διαφωνούμε εδώ μέσα για πολλά. Όμως για αυτά που είναι ομολογημένα από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, θα μπορούσαμε μέσα από αντιπαράθεση βεβαίως απόψεων και αντιλήψεων να καταλήξουμε σε συγκλήσεις. Επιτρέπονται οι πιο οξείς αντιπαραθέσεις. Δεν επιτρέπεται όμως να μην συμφωνούμε σε αυτά που αξιώνει η κοινωνία. Γιατί θα σας μίσω το γνωστό από τον Ηράκλειο ότι
εκ των διαφερόντων καλεί στην αρμονία τα πάντα κατέρην γίγνεσθε. Δηλαδή όλα προκύπτουν από αντιθέσεις και από αντιπαραθέσεις και αυτή είναι η αρμονία ως αποτέλεσμα του διαλόγου. Όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παπάς, πρόθεσή μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του οπτικοοπτικού κλάδου και της επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οριζόντιες διασυνδέσεις του κλάδου της επικοινωνίας με τη δημόσια διπλωματία, την ανάπτυξη των υποδομών και της τεχνολογίας. Γι' αυτό και επιλέγεται διυπουργικός χαρακτήρας στις δράσεις και στην εξασφάλιση συνεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων του Δημοσίου. Στο πρώτο μέρος και κυρίως στα πρώτα και δεύτερα άρθρα καθορίζεται η έννοια του παρόχου περιεχομένου και ρυθμίζεται η διαδικασία της αντιοδότησης. Πυρήνας της ρύθμισης, η επιλογή της διαδικασίας της δημοπρασίας. Επιλογή που συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου και το δημοκρατικό στάτους, αφού δεν υπάρχει άλλη επιλογή που να συγκεντρώνει στοιχεία μεγαλύτερης εγκυρότητας και διαγνωστικής διαγωνιστικής αξιοπιστίας. Εγκιάται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το αδιάβλητο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Και ρωτάτε ο καθένας μας, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, δεχόμαστε τη δημοπρασία σαν την εγκυρότερη και πλέον αξιόπιστη μέθοδο αντιοδότηση ή όχι? Στη θέση της, τι προτείνει, ποιος και τι και γιατί συγκεκριμένα? Στο ζήτημα αυτό πρέπει όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου να πάρουν καθαρή θέση. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι η διαδικασία αυτή παρέχει όλες τις εγγύησεις για να επιστρέψουμε στην νομιμότητα, σύμφωνα με τη ρητή συνταγματική επιταγή του άρθρου 15, παράγραφος 2 του Συντάγματος και τις αποφάσεις του ΟΣΤΕ, όπως αυτή που έδωσε λίγο πριν στα πρακτικά. Ασκήθηκε κριτική και υπήρξε ισχυρισμός περί τότε ότι το δίθεν τηλεοπτικό φάσμα είναι απεριόριστο και ότι δεν υπάρχει η ανάγκη αδειοδότησης στη σημερινή δίθεν ψηφιακή εποχή. Όμως είναι μια κριτική η οποία δεν ευσταθεί. Όπως το θέμα αυτό το ανέλησε με κάθε λεπτομέρεια στις ο κ. Σπίρτζης και απέδειξε με επιστημονικό τρόπο ότι το τηλεοπτικό φάσμα δεν είναι απεριόριστο. Και δεν είναι απεριόριστο όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Και κυρίως αυτή η αυθαίρετη και αστήριχτη κριτική πρέπει να αναπαράγεται. Δεν πρέπει, με συγχωρείτε, να αναπαράγεται για να αποδομηθεί μια από τις βασικές στοχεύσεις του νομοσχεδίου, που είναι η δημοπράτεια των αδειών. Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ο πυρήνας αυτού του νομοσχεδίου είναι η έννοια της δημοπράτησης. Επ' αυτού πρέπει άπαντες να τοποθετηθούν. Δεν είναι λοιπόν απεριόριστο το φάσμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι πολιτικό ισχυρισμός που θα μπορούσε κανένας να ισχυριστεί ότι περιέχει στοιχεία σκοπιμότητας ή ευθυρεσίας. Είναι επιστημονική παραδοχή που ανέλησε ο κ. Σπίρτζης, ανέφερε όμως αναλυτικά και συζήτησε επί της αρχής στην Επιτροπή. Θα ενθυμίσετε και ο τεχνικός διευθυντής της ΕΡΤ, ο κ. Μιχαλίτσης, περί αυτού. Αναζητήστε όλοι τα πρακτικά της Επιτροπής και θα αποδειχθεί αυτό που σας λέω και θα επιβεβαιωθεί πλήρως ο ίδιος. Ακόμα πρέπει να προσθεθεί και το εξής. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν υπάρχει τεχνική, οικονομική και επιχειρηματική δυνατότητα ο πάροχος δικτύου να παρέχει ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίας σε άπειρο αριθμό τηλεοπτικών καναλιών. Προχθές στη συζήτηση επί της αρχής προβλήθηκε το επιχείρημα ότι η αγορά είναι η μόνη αρμόδια και ικανή να ρυθμίζει τον αριθμό των καναλιών που μπορούν και πρέπει να εκπέμπουν. Όμως το επιχείρημα αυτό είναι μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη η οποία διαψεύδεται από μια αμήλικτη πραγματικότητα, πραγματικότητα που δίνει επίσης και αμήλικτες απαντήσεις. Αλήθεια, η αγορά τα 25 τελευταία χρόνια κατά ποιο τρόπο αυτορύθμισε το ζήτημα των τηλεοπτικών συχνοτήτων? Αυτή η αγορά, βλέπετε κάτι που να επέφερε προς όφελος, ακόμα και διόρθωση του τηλεοπτικού δελτίου, επέφερε κάποιο όφελος στην ελληνική κοινωνία, στο κράτος δικαίου, στην πολυφωνία, στην ενημέρωση, στο δημοκρατικό στάτος? Να μας απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου ένα λεπτό μόνο. Προχωρήστε, προχωρήστε. Ακούστηκε επίσης αρκετές φορές τόσο στην Επιτροπή όσο και προχθές στην Ολομέλεια εδώ ότι ένας υπουργός και κατ' επέκταση κυβέρνηση δεν μπορεί να καθορίζει τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών και ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Ο κύριος Παπάς θες, σας έκανε μια πολύ σοβαρή επενθύμηση. Προσκόμισε τα πρακτικά από τη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οπτικοακουστικών Μέσων, σύμφωνα με την οποία σε 7 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης η αδειοδότηση ανήκει αποκλειστικά στο αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς καμία παρέμβαση, χωρίς καμία συμμετοχή, χωρίς καμία μεσολάβηση καμίας ρυθμιστικής αρχής. Και το πρακτικό αυτό είναι καθημερινό στα πρακτικά. Και αφορά τις χώρες της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Δανίας, της Φιλανδίας και δεν ξέρουμε και πόσες άλλες. Δεν μεσολαβεί κανένας και καμία ρυθμιστική αρχή. Τις άδειες συγχωρεί αποκλειστικά το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό μήπως παραβιάζει τον ουσιακό δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι και κυρίως από την πλευρά των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας? Αντιπαρέχω μερικά πράγματα. Βεβαίως, κατηγορηθήκαμε και ότι αποκλείουμε το ΕΣΟΡΟ. Το ΕΣΟΡΟ είναι αρμόδιο για τα πάντα πλην από δύο πραγμάτων. Τον αριθμό του. Το αριθμό των παρόχων και το ποσό τη τιμή εκείνης. Τα πάντα, διαδικασία, προϋποθέσεις, αναστολές, όλα καθορίζονται από το ΣΟΡΟ. Να μην επαναλαμβάνω, τα λέω νόμος. Για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Ακούσαμε κριτικές βεβαίως ερχόμενες από διάφορες πλευρές. Άλλοι έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, άλλοι λιγότερο. Αφαιρέσαμε τον αριθμό 20 για τα περιφερειακά κανάλια, γιατί αυτό αξιούν η πανελλήνια ένωσή του και την ακούσαμε. Επίσης, νομίζω υπάρχει σήμερα και τροπολογία για του δημοτικού τηλεοπτικού σταθμού που επιλύεται και αυτό το ζήτημα σύμφωνα με την πρότασή τους.
Οι άδειες έχουν δεκαετή διάρκεια, όπως ξέρετε. Θεσπίζονται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι, ώστε να υπάρχει πλέον φάσμα σε όλη την υπεκράτεια. Χθες ο κύριος Παπάς ανέφερε ότι στην προηγούμενη κυβερνητική περίοδο 12 υπερωτήσεις υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο για τον κύριο Παπά και τον κύριο Σπύρτζη, διότι πάρα πολλές περιοχές, ορεινές, νησιωτικές κλπ. Δεν έβλεπαν το σήμα της τηλεόρασης. Θεσμοθεί το Εθνικό Συμβούλιο Επικοινωνίας Πολιτικής που αναλύεται επίσης, τελείωσα κύριε Πρόεδρε, που αναλύεται επίσης στο κείμενο του νόμου. Έχουμε το Εθνικό Κέντρο Οπτικοστικών Μέσων, θα το αναπτύξουν μερικοί άλλοι συνάδελφοι. Και τελειώνω με το εξής. Υπάροχοι περιεχομένου μπορεί και πρέπει να είναι γνωστοί με τον απώνυμό της και να μην κρύβονται. Γι' αυτό καθιερώνεται και ο ονομαστικοποίηση των μετοχών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω και σας λέω το εξής. Εμείς θα πολεμήσουμε αυτό που έλεγε ο Τζον Ντούι, ότι η πολιτική είναι η σκιά των μεγάλων επιχειρήσεων και εταιριών πάνω στην κοινωνία. Αυτό θα το πολεμήσουμε. Τζον Ντούι. Τζον Ντούι, κύριε Τασούλα. Που διαμένει στη Γαλλία. Πολιτική, σας επαναλαμβάνω, είναι η σκιά των μεγάλων επιχειρήσεων και εταιριών πάνω στην κοινωνία. Και το είπε για το ευρωπαϊκό δεδομένο τα τελευταία χρόνια. Εμείς θα δικαιώσουμε τον δικό μας Ισοκράτη, που έλεγε το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσης. Το ήθος της πολιτείας δηλαδή θα ομοιάζει ακριβώς με το ήθος των κυβερνώντων. Έχουμε επίγνωση ότι δεν κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια. Έχουμε όμως το πάθος της έρευνας και της αμφιβολίας. Γιατί όπως έλεγε και ο φιλόσοφος και ιστορικός Αντρέ Ζιντ, πιστεύω εκείνος που ψάχνουν την αλήθεια, αμφισβητώ εκείνος που δήλωσαν ότι τη βρήκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν,